Δύο με πατέρα και κόρη που εντοπίστηκαν νεκροί στην Ανδραβίδα. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου των δύο αγνοούμενων. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση του χαμού του πατέρα και της κόρης του σε ερημική περιοχή στη θέση Μπόρση της Ηλίας, καθώς ούτε η νεκροτομή σήμερα έριξε φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό τους. Ο 68χρονος μαζί με τη 44χρονη κόρη του είχαν χαθεί από τις 16 Ιουλίου από την περιοχή Δουνέικα, σε μια απόσταση 45 χιλιόμετρων από το σημείο που εντοπίστηκαν οι σωροί τους σε προχωρημένη αποσύνθεση. Η περιοχή είναι ερημιά και είναι δύσκολο να βρεθούν εκεί πέρα άνθρωποι. Είναι χωράφια, δεν είναι δρόμος. Ήταν δύσβατο, αδιέξοδο και δεν είχε δρόμο. Μέσα από τα χωράφια πήγε εκεί. Από την εξαφάνιση και το μυστηριώδη θάνατο των δύο προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων, όπως γιατί δεν τους βρήκαν στις έρευνες που γίνονταν στην περιοχή, γιατί δεν τους εντόπισε το ελικόπτερο από αέρος, υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση, ενώ όσον αφορά το αυτοκίνητό τους βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στο σημείο που βρήκαν τους σωρούς. Λέει στους γειτόνους ότι φεύγω εγώ τώρα. Έφυγε και μετά δεν τον ξαναείδα. Από εκεί εξαφανιστήκανε. Δηλαδή αυτό το φεύγω μπορεί να ήταν και φεύγω από τη ζωή. Τι να σας πω, όχι, δεν νομίζω να το κάνει τέτοιο πράγμα ο άντρας μου. Οι αρχές ζήτησαν και το ιατρικό ιστορικό και τα βιβλιάρια υγείας και των δύο για να δουν τη φαρμακευτική αγωγή την οποία έπαιρναν. Οι αστυνομικοί μιλούν για ένα επιβαρημένο ψυχολογικά περιβάλλον στην οικογένεια μετά το χαμό κατά το παρελθόν ενός παιδιού. Για μένα ήταν θάνατος να περιμένω. Τράβηξα πολύ μαρτύρια στον εαυτό μου. Τώρα είμαι μόνη μου, δεν έχω κανέναν. Λόγω της δυσκολίας να γίνει νεκροψία νεκροτομή, φως τα ερωτήματα που προκύπτουν για την υπόθεση ίσως ρίξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Πάντως από τα πρώτα ευρήματα δεν είναι πιθανό το σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Να πάμε τώρα.